Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες ξεκίνησε σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή του φέτος είναι μειωμένη κατά 12 λεπτά το λίτρο σε σχέση με πέρυσι, αφού βγήκε στην αγορά προς 1,02 λεπτά το λίτρο. Ομαλά ξεκίνησε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και στις Σέρρες. Παραδοσιακά κάθε 15 Οκτώβρη ξεκινάει η περίοδος θέρμανσης. Φέτος έχουμε μια μείωση από την περασμένη σεζόν γύρω στο 10 με 11% περίπου. Ελπίζουμε να ξεκινήσει με ένα 0,2 με ένα 0,5 το λίτρο στο νομό Σερών. Αγκάθι είναι και φέτος η μεγάλη φορολογία που διαμορφώνεται στα 280 ευρώ τον τόνο. Αυτά εδώ τα γεγονότα περισσότερο επηρεάζουν τα υπόλοιπα κάστρα, επηρεάζει και το πετρέλαιο θέρμασης. Το δύσκολο για το πετρέλαιο θέρμασης είναι η μεγάλη φορολογία που έχει, δηλαδή 280 ευρώ ο τόνος, με αποτέλεσμα εκεί να έχουμε περισσότερη αύξηση στην τιμή. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή έχουν εξομαλυνθεί κάποια γεγονότα τώρα, ελπίζουμε να σταθεροποιηθεί σε αυτές τις τιμές το πετρέλαιο θέρμασης και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Παράλληλα με τη διάθεση του πετρελαίου, η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο καθεστώς για το επίδομα θέρμανσης, αλλά και την καταβολή του ποσού πριν από το τέλος του έτους, έτσι ώστε να στηριχθούν οι οικογένειες που το έχουν ανάγκη, αλλά και για να ζεσταθεί η αγορά και να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2020. Ο νομός Σερών είναι στην πρώτη ζώνη επιδότησης, γύρω στο 25 με 27 λεπτά το λίτρο. Λένε ότι μπορεί να έχει μια μικρή αύξηση στο ποσοστό θέρμασης. Ελπίζουμε μέχρι τέλος της χρονιάς, όπως λένε, να δώσουν την επιδότηση για αυτούς που θα βάλουν πετρέλαιο μέχρι τα Χριστούγεννα. Και ελπίζουμε και σε μια μείωση της φορολογίας, η οποία είναι πάγιο αίτημα των πρατηριούχων. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται στην αύξηση του κονδυλίου κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας συνολικά περίπου στα 68 εκατομμύρια ευρώ. Στις αλλαγές που σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνεται η αύξηση του ύψους της επιδότησης από 16 λεπτά το λίτρο για την περσινή σεζόν στα επίπεδα των 18 έως 20 λεπτών ανά λίτρο. Η ενίσχυση των οικοκυριών που κατοικούν στις περιοχές της πρώτης και δεύτερης ζώνης και τα οποία έχουν τις μεγαλύτερες δαπάνες για θέρμανση. Στις ζώνες αυτές περιλαμβάνονται η Δράμα, ο Εύρος, οι Σέρρες, η Μαθία, η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, το Κιλκής, η Λάρισα και η Μαγνησία. Σίγουρα προκαταβολικά θα βοηθήσει, δεν το συζητάμε αυτό, γιατί πέρυσι περίμεναν ο κόσμος αρκετό χρονικό διάστημα να πάρει το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί ήταν σε δύο δόσεις. Ελπίζουμε φέτος να δοθεί πιο μπροστά.